Για δεύτερη χρονιά, το Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διενεργεί διαδικτυακή πανελλαδική έρευνα που καταγράφει την πρόθεση των Ελλήνων να πραγματοποιήσουν διακοπέ εντό του 2021. Προς το παρόν έχουν ερωτηθεί 604 άτομα και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι Έλληνες λένε ναι φέτος για διακοπές σε ποσοστό 90,7% εντός της χώρας. Πέρυσι... Ε, πάλι η συντηρητική πλειοψηφία ήθελε να ταξιδέψει εντό Ελλάδο αλλά στην περιφέρεια που διαμένει, δηλαδή κοντά στον τόπο διαμονή. Ε, ενώ φέτο ε, πάλι θέλουν εντό Ελλάδο αλλά εκτό περιφέρεια. Δηλαδή, σαν σα λέω, ότι οι κριτικοί φέτο θα επιλέξουν πολύ περισσότερο να κάνουν διακοπέ εκτό Κρήτη σε σχέση με πέρυσι. Η διαδικτυακή έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάιο και στη γενική πρόθεση για ταξίδια φέτος μόνο το 3% δεν έχει πρόθεση να κάνει διακοπέ εντό του έτου. Το 52,3% δηλώνει η πρόθεση να πάει ένα ταξίδι το καλοκαίρι τον Ιούνιο ή τον Αύγουστο. Το 16,1% το διάστημα Σεπτέμβριο-Νοέμβριο. Το 8,8% την περίοδο των Χριστουγέννων. Ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου ένα στου 5, προτίθεται να ταξιδέψει φέτο χωρί να προσδιορίζει χρονική περίοδο. Παράλληλα, στο εξωτερικό προτίθεται να ταξιδέψει το 9,3%. Στην περσινή έρευνα αντίστοιχη που είχαμε κάνει στην αρχή της πανδημίας, ας πούμε, πέσαμε μέσα στα ποσοστά. Δηλαδή, στο τέλος του καλοκαιριού η πρόγνωση που βγήκε από την έρευνα ε, βγήκε και αληθινή στα πραγματικά νούμερα. Ο πιο βασικός παράγοντας για να πάρει κάποιο την απόφαση για διακοπές, σύμφωνα με την έρευνα, είναι ο οικονομικός και μετά ακολουθεί η εξέλιξη της πανδημίας. Για την ασφάλεια, σε ό,τι αφορά στα προληπτικά μέτρα, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θα έμεναν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ή σε τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία. Ένας στους τρεις δείχνει προτίμηση για διαμονή στο χωριό, το εξοχικό ή για φιλοξενία σε φιλικό ή συγγενικό σπίτι. Ιστερούν για παράδειγμα τα, τα ξενοδοχεία τριών αστέρων στην πρόθεση ε, για διαμονή. Το εντυπωσιακό είναι επίση ότι ο πρώτος παράγοντας που θα επηρεάσει την απόφαση για διακοπές δεν είναι πλέον η πανδημία όπως ήταν πέρυσι, αλλά είναι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, κάτι που θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια δυστυχώς σε μεγαλύτερο έτσι βαθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 57,8% των ερωτηθέντων συνδέει σε σχετικά υψηλό βαθμό την απόφαση του για διακοπές με την πορεία του εμβολιασμού στη χώρα μας.